Πανεφρόσινος ανέτειλεν και πάλι η εόρτιος μνήμη του μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, για τον οποίον δικαίως εγγράφει ότι ήτο χαρίς την μορφή ψυχή δε χαριέστερος ειδής το φθέγμα ιδύτερος των τρόπων, γλυκής των λόγων, το ήθος γλυκύτερον. Ο ιερός Δημήτριος, ο προστάτης, έφορος και πολιούχος του πανιέρου ναού τούτου, ο πλέον δημοφιλής Άγιος, του οποίου την εόρτιον μνήμην χαρμοσύνος και γηθοσύνος πανηγυρίζομαι κατά τον μεγαλειώδη και απλανέστατον της θεολογίας υποφύτην των Άγιων Γρηγόριων των Παλαμάν, ή το τα πάντα σοφός και δίκαιος και Απόστολος και Παρθένος και Πάναγνος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 280 από εξαίρετη και λαμπράν οικογένεια. Ανεδείχθη μεμορφωμένος και κατηξιώθη να αποβεί εξπέκτος, δηλαδή χιλίαρχος του ρωμαϊκού στρατεύματος. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και ανθύπατος του θέματος της Ελλάδος. Ο τότε αυτοκράτορ Γαλέριος Μαξιμιανός θεωρούσε τον Δημήτριον ως πυλώνα του Ρωμαϊκού Ιμπέριου. Αλλά αυτός ο νέος άνδρας, αυτός ο νέος άνθρωπος, με τα τόσα τάλαντα και προτερήματα οριοθέτησε τις αξίες του βίου και ηγάπησε τον αγαπήσαντα ημάς Χριστόν, τον σωτήρα και λυτρωτή των απάντων. Έτσι, ο ανθύπατος της Θεσσαλονίκης, ο χιλίαρχος του Ρωμαϊκού στρατού, ήτο κατά πάντα δέσμιος Χριστού. Αυτόν είχε ενστέρνης, αυτόν είχε ως σύνδαλμα, ως κοινωνών, ως σύντροφων, ως φίλων, ως μέτοχων της ειδικής του υπάρξεως. Και εκείνος απέβαινε ημέρα τη ημέρα μέτοχος της Θείας Ζωής. Αυτή λοιπόν την αλληλοπεριχώρηση τιμούμε και πανηγυρίζουμε αυτή την ώρα και κάθε ώρα που το η σκέψη και η καρδιά μας ανάγεται στον μεγαλομάρτυρα τον Μυροβλήτη Δημήτριο. Αλλά αυτή η αλληλοπεριχώρηση δεν είναι το απροϋπόθετος. Είχε ως προϋπόθεση τα δύο επίθετα που χρησιμοποιεί ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πάναγνος και Παρθένος.
Τι σημαίνουν αυτά τα υπέροχα επίθετα, τι προσδιορίζουν? Προσδιορίζουν τον απόλυτο αληθινό άνθρωπο, τον προπτωτικό Αδάμ, αυτόν που εξήλθε καθαρός και ωραίος από τα σχήρας του πλαστουργού του, αυτόν που δεν εμίανε το σώμα του, την ψυχή του, τη διάνοιά του, τη σκέψη του με την χωικότητα και την επιδερμικότητα του κτιστού περιγύρου. Αυτόν που βιώνει τη ζωή προπτωτικός και από της γης αυτής, από του μικροσκοπικού αυτού πλανήτου, γεύεται την παραδείσια καθαρότητα. Ο Άγιος Δημήτριος λοιπόν ανεδείχθη μέγας γιατί αγάπησε τον Χριστό. Και το Ιερό Συναξάριό του συνεχίζει στην χαλκευτική πύλη της Θεσσαλονίκης ανίδρυσε Ιεράν Καλλιάν, σχολείον χάριτος, όπου εκεί συνεκέντρωνε τους νέους για να τους καταρτίζει εν πνεύματι και κοινωνία Αγίου Θεού και Χριστού Ιησού, του Σωτήρος του κόσμου. Και εκεί στην χαλκευτική πύλη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αυτοκράτορα Γαλέριο Μαξιμιανό και καταγράφεται ένας διάλογος θαυμάσιος κατά τον οποίον ο εξπέκτος χιλίαρχος Δημήτριος και ανθύπατος της Θεσσαλονίκης καταδεικνύει το ψέμα των ιδωλολατρικών θεοτήτων και αποδεικνύει ότι ναι, υπάρχει Θεός όντως, αλλά είναι ο υπερούσιος νους που από άπειρη αγάπη δημιουργεί τον κόσμο. Ο νους εκείνος που γεννά αηδίως των λόγων του, ιών του και εκπορεύει το πνεύμα του για να χαρίζει την αγάπη, την ειρήνη, την μακροθυμία, τη στοργή, την επιοίκεια σε κάθε έλογο που εξητεί την αρχέτυπη πραγματικότητά του. Μέσα στα σφυλακάς ενεκλείστη ο μεγαλομάρτης Δημήτριος και όταν συνέβη εκείνο το γεγονός που όλοι γνωρίζουμε, όταν συνέβη η ενδυνάμωση του μαθητού του Νέστορος, ο οποίος απεδέχθη την πρόκληση του μεγαλοσώμου ειδωλολάτρου Λιαίου, του γίγαντος, για να εντός του ρωμαϊκού σταδίου της αρένας καταδειχθεί η αλήθεια των πραγμάτων, τότε ο Νέστορ φωνάζουν και με ιαχή δυνάμεως και πίστεως: «Ο Θεός Δημητρίου βοήθημη, επέπεσεν επί του αλαζόνος μεγαλοσώματου και υπερφιάλου Λιαίου και κατέβαλεν αυτόν, εξεμάνει ο Ρωμαίος άρχονας και απέστειλε τους στρατιώτας να λογχίσουν τον χιλίαρχο και ανθύπατο Δημήτριον, το Θεσσαλονικαία, και δι' αυτού του τρόπου εισήλθε εις το ιερόν και πανάγιον αγιολόγιον της Εκκλησίας ως μεγαλομάρτης της πίστεως. Το τίμιον σώμα του, το λείψανόν του, ερήφθη σε έναν χώρο που έμελε να γίνει κρουνός και πηγή μύρου ακενότου έως τα σήμερα. Γι' αυτό και απεκλήθη μυροβλήτης και θαυματουργός. Άρα όλα αυτά δεν είναι απροϋπόθετα. Δεν υπήρξαν απροϋπόθετα. Ως προϋπόθεση είχαν ακριβώς τα ιερά επίθετα
του μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας, του οικουμενικού διδασκάλου και πατρός πάντων ημών, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του απλανός θεολογούντος, παρθένος και πάναγνος. Να τη λείπει από τους καιρούς μας, να τι είναι είδος έναν επαρκία στις μέρες μας, η καθαρότητα της σαρκός και του πνεύματος, η ευγένεια και το ήθος, αυτό που παλαιά λέγαμε κοκκίνισμα εις τα σπαριάς, που πλέον θεωρείται ως κάτι το παροχημένο, το άχρηστο, που δεν μας χρειάζεται για να ζήσουμε τη ζωή μας. Μια ζωή χυδαία, βοσκηματώδη, δορδορώδη, χαμένη μέσα στο μουράγιο της φαυλότητος. Να γιατί σήμερα ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Γιατί σήμερα η αμαρτία, η αισχρότητα, η ασέλγεια δεν είναι πια εν συστολή γενόμενες, αλλά είναι θεσμοθετημένες, είναι ένωμα αγαθά, αποτελούν πηξίδα στην πορεία της ζωής των αθλίων και βανάυσων ανθρώπων. Γι' αυτό και όλα τα δεινά στη ζωή μας, το ψέμα, η αναλήθεια, ο ευτελισμός, ψοβάλλει η ψεύτικη θρησκεία του δικαιωματισμού, που ξέρετε τι λέγει, ότι δικαίωμα είναι η ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας. Αυτό είναι το δικαίωμα για το οποίο κορυβαντιά και υπεραίρεται ο χίδιν κόσμος. Γι' αυτό και οι ασθένειες, ο θάνατος, η οργή, όλοι αυτοί οι τρομακτικοί για τον άνθρωπο και την ευγένειά του καταβαράθρωσης της υπάρξης. Ο Ιερός Δημήτριος λοιπόν σήμερα προσέρχεται από τον 3ο αιώνα στον 21ο αιώνα, φέροντας τα δώρα της αγνότητος, της παρθενίας, της ευγένειας, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας. Και μας καλεί να τα αποδεχθούμε και πάλι ως αξίες του βίου, να διδάξουμε τη νέα γενιά, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά τα ζώπυρα της ανθρώπινης ποιότητος, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα του, αλλά είναι κυρίως η αθάνατη ψυχή. Δεν είναι, αδελφοί μου, εκροές σωματικών υγρών και σωματικών οργάνων αυτός ο λόγος που εκφράζω τη στιγμή αυτή, αλλά είναι ο συντονισμός της ταπεινής μου ψυχής με την αλήθεια πρόσωπο που είναι ο Χριστός Ιησούς. Γιατί αλήθεια δεν είναι ιδέα, δεν είναι ιδεολόγημα, δεν είναι φιλοσοφική ενόραση, είναι ενυπόστατος πραγματικότης. Είναι εκείνος ο οποίος είναι ο Λόγος του Θεού Πατρός, του υπερτάτου Νοός που από άπειρη αγάπη δημιούργησε τον κόσμο και συνέχει και προνοεί για τον κόσμο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ο Χριστός, εκείνος που είπε, ο μόνος που το είπε στην παγκόσμια ιστορία, «Εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή». Κανένας δεν ετόλμησε ποτέ να προφέρει αυτές τις λέξεις, γιατί είναι λέξεις φρικώδης, ουσιώδης, είναι λέξεις μεταφυσικές. Ο Ιερός Δημήτριος λοιπόν απέβει ο μεγαλομάρτης της πίστεως, ο μυροβλήτης, ο διδάσκαλος και διδάχος της αληθείας. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι δεν εμαρτύρησε όπως πολλοί άλλοι μάρτυρες φρικωδώς, με βάναυσα και σκληρά μαρτύρια, αλλά εμαρτύρησε δια του λογχισμού και μόνον επειδή ακριβώς είναι το παρθένος
και πάναγνος, και ο Θεός τον προστάτευσε ώστε να λάβει τον στέφανον του μαρτυρίου μόνον δια της λόγχης, δια του λογχισμού. Γιατί ήταν παρθένος, λέγει, και πάναγνος. Πόσο λοιπόν ελκύεται ο Πανάγιος Θεός από την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Και πώς η αμαρτία στο σώμα, που είναι γελιότητα κατά βάση, χωματοποιεί, σαρκοποιεί και αποπνευματοποιεί την ψυχή μας. Ιδού το παράδειγμα ο Άγιος Δημήτριος. Εύχομαι λοιπόν, αδελφοί και αδελφές, σε αυτή την δύσκολη περίσταση, όταν ένας αδιόρατος μικροοργανισμός που δεν έχει συνειδένε, δεν έχει νόηση, δεν ξέρει ότι κάνει κακό, απλώς επιδιώκει να επιβιώσει και να πολλαπλασιαστεί. Ένας λοιπόν τόσο πρωτόγονος, αδιόρατος μικροοργανισμός έχει καταβάλει ολόκληρο τον πλανήτη και έχει επιβάλει τον δικό του ρυθμό, τον φόβο και τον τρόμο του θανάτου. Κατανοούμε επιτέλους πόσο φεδρά είναι η αυτοεπιβεβαίωσή μας. Πόσο ανόητη μεθατονομίζομαι ότι μόνοι μας μπορούμε να θαυμάσουμε τη δύναμή μας και να προσδιορίσουμε το κλαίος μας. Ιδού λοιπόν, τεράστια κράτη, μυστικές αστυνομίες, συστήματα ελέγχου των χωρών της γης, η τεχνητή νοημοσύνη, η μεγάλη μας τεχνολογική πρόοδος, όλα αυτά σβήνουν μπροστά σε έναν αδιόρατο μικροοργανισμό. Και καταδεικνύεται η αδυναμία μας και η ελαχιστότητά μας. Επιτέλους λοιπόν ας αποκτήσουμε αυτογνωσία σε αυτή την βάναυση, σκληρή και πισιθάνατη εποχή. Και τα όπλα του φωτός, ιδού, πάναγνος και παρθένος, καθαρός στο νου, στην καρδιά, στο σώμα, στην ύπαρξη. Και ο κάθε λόγος μας να είναι πνευματικό άλατι Χριστού ηρτημένος. Εύχομαι, αδελφοί και αδελφές, αυτό το παράδειγμα ζωής, θριάμβου και αληθείας και νίκης του Ιερού Δημητρίου του Μυροβλήτου να εμπνέει, να φωτίζει, να αγιάζει, να σώζει, να ποδηγετεί τη ζωή μας. Αμήν γέννητο.